Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκδήλωση του προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης του Ιατρικού Αθηνών. Η σημερινή μας εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο πολύ σημαντικό θέμα των λεμφωμάτων και είναι μεγάλη χαρά και τιμή, θα έλεγα, για το ιατρικό ότι το επιτελείο που θα παρουσιάσει σήμερα αυτό το θέμα αποτελείται από εξαιρετικούς συναδέλφους τόσο από το ιατρικό όσο και από το χώρο του Πανεπιστημίου, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Θα παρακαλέσω τον συντονισμό της σημερινής εκδήλωσης. Θα τον έχει η κυρία Πηγαδίτου, την οποία θα παρακαλέσω να έρθει και να αναλάβει. Και θα ξεκινήσουμε στη συνέχεια με τον καθηγητή, τον κύριο Οικονομόπουλο, που θα μιλήσει για τα προβλήματα στην αντιμετώπιση των μη Hodgkin λεμφωμάτων. Κυρία Πηγαδίτου. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της, τον καθηγητή κύριο Λιάπη, για την ευγενική αυτή πρόσκληση. Η σημερινή μας συνάντηση αφορά τις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στα λεμφώματα, τόσο στα επιθετικά β' λεμφώματα, όσο και στο λέμφωμα μανδύα, και επίσης τα προβλήματα που συναντάμε στην εφαρμογή αυτών των θεραπείων τη σημερινή εποχή. Επειδή το πρόγραμμα είναι κατεξοχήν εκπαιδευτικό και μας παρακολουθούν και συνάδελφοι διαφόρων ειδικοτήτων, θα καταχραστώ λίγο χρόνο από τις παρουσιάσεις να πω λίγα πράγματα για τα λεμφώματα. Βασικά αποτελούν την πιο συχνή αιτία των αιματολογικών κακοηθειών. Περίπου ανέρχεται αυτή η επίπτωση γύρω στο 50% των αιματολογικών κακοηθειών και χωρίζονται σε δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες, το λέμφωμα Hodgkin, το οποίο έχει μια πιο ομοιογενή βιολογική συμπεριφορά, και τα μη Hodgkin λεμφώματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ετερογένεια, τόσο στους ιστολογικούς υπότυπους, όσο και στην κλινική τους εκδήλωση. Αυτή τη στιγμή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταγράψει γύρω στους 70 περίπου υπότυπους των μη Hodgkin λεμφωμάτων. Στην πλειονότητά τους προέρχονται από το β' λεμφοκύτταρο, ένα 10 με 15% είναι ταφ κυταρικής προέλευσης, είναι συχνότερα στους άντρες και στις ηλικίες περίπου από τη μέση ηλικία και μετά. Και ανάλογα με τη βιολογική τους συμπεριφορά, χαρακτηρίζονται σε επιθετικά λεμφώματα, είτε υψηλής κακοήθειας ή σε βραδέως εξελισσόμενα χαμηλής κακοήθειας. Τα προβλήματα όμως που συναντάμε στην καθημερινότητά μας αναδύονται από την εφαρμογή των θεραπείων, είτε λόγω της περίοδου του COVID που διανύουμε, είτε λόγω της ηλικίας και των υποκείμενων νοσημάτων. Αυτά τα προβλήματα θα μας τα αναπτύξει ο καθηγητής παθολογίας, κύριος Οικονομόπουλος, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους μας και για τη μακρά του κλινική διαδρομή, το εκπαιδευτικό του έργο και σαφώς και τη συγγραφική του δραστηριότητα. Κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για τη έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή τη συγκέντρωση μαζί με εξαιρετικούς συναδέλφους αιματολόγους, που κατά σύμπτωση είναι όλες γυναίκες. Και το πρόβλημα που μου ανέθεσε η Επιτροπή είναι να πω τα προβλήματα κατά την αντιμετώπιση των μη Hodgkin λεμφωμάτων. Είναι ένα δύσκολο θέμα, διότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στα πιο κύρια εξ αυτών και ελπίζω να ανταποκριθεί σε αυτό που πραγματικά ζητάμε. Τα προβλήματα των μη Hodgkin λεμφωμάτων σχετίζονται είτε με το λέμφωμα, που είναι μεταβολικές διαταραχές, που κυρίως είναι η υπεραζεσθεμία, το σύνδρομο της άνω-κύλης φλέβας, η οξία συμπίεση του νοτιού μυελού και τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τη θεραπεία, που κυρίως είναι η εμπύρετη ουδετεροπαινία, οι μεταβολικές διαταραχές και κυρίως το σύνδρομο λύσης του όγκου και η τοξικότητα της χημειοθεραπείας.
Η βραζοσημεία είναι η συχνότερη μεταβολική διαταραχή των κακοήθων νόσων και οφείλεται στο πολλαπλό μέλλον αφρεπίν είναι γύρω στο 40%, είναι αυξημένο στον καρκίνο του μαστού και σε άλλους ευαγείς όγκους. Και οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή κυταρακτινών, στην ενεργοποίηση των οστεοκλαστών, στην αύξηση της οστικής απορρόφησης και όπως γνωρίζετε βεβαίως, τα φυσιολογικά επίπεδα κυμαίνονται από 8 έως 15 μικρόγραμμα. Μία ήπια υπερζεσθημία της τάξης των 10 έως 12 μικρόγραμμα δεν έχει ειδικά συμπτώματα, έχει όμως γενικότερα συμπτώματα, όπως είναι η ανορεξία, ναυτία, απώλεια βάρους, αδυναμία, δυσκυλιότητα. Στη μέτρια περίπτωση υπάρχει αφυδάτωση, πολυουρία, πολυδιψία και νεφρική δυσλειτουργία και νυχτουρία. Και στη σοβαρή υπάρχουν που είναι αυξημένοι μέχρι 16 μιγράμμα, το ασβέστιο αυξημένο, υπάρχουν έμετη, ηλαιός, νεφρική ανεπάρκεια, διανοητική σύρρηξη και κατάρτιση και τελικώς μπορεί να επέλθει κόμμα και ευθύριο θάνατος λόγω αρρυθμιών και στις διάφορες εικόνες δεξιά, οι οποίες δεν είναι και τόσο ορατές, φαίνεται τα μέρη τέλος πάντων στις οποίες εμφανίζεται η υπερασβεστιαμία. Η θεραπεία της υποκείμενης αιτίας είναι η βασική, ενυδάτωση με περός υγρά, διουρητικά της αγγείλης, χρωσεμίδη, ενδοφλέβια χορήγηση διχοσφωνικών, όπως είναι το ζώρο δρενικών οξύ και βαμιδονάτη, καρκινίνη, ένας νέος οστεοκλάστης και μεταρτοντινόσωπο και επί ενδύσεων αιμοκάθαρση. Στην εικόνα δεξιά βλέπετε ασφαλώς πολλαπλές οστικές αλλοιώσεις στη λεκάνη και στο κρανίο σε έναν άρρωστο ο οποίος πάσχει από έπεσε προσπάθεια από πολλαπλό μυαλό. Το άλλο σύνδρομο, το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις των λεφωμάτων είναι το σύνδρομο της ανοκύλης. Η ανοκύλη είναι ένα μεγάλο αγγείο σε σχετικά ανελαστικό περιβάλλον και το σύνδρομο μπορεί να προέρχει από πίεση εκ των έξω ή από απόφραξη αυλού. Τα αίτια είναι κακοήθινο σήματα, λεμφώματα σε ένα ποσοστό 15% είναι το μεγάλο κύτταρο και το λοφοπλαστικό και το ελέπωμα Hodgkin, ο καρκίνος του πνεύμονος, το θύμωμα, σάρκωμα και από καλοήθεις περιπτώσεις η τροχοκύλη και τα νευρίσματα. Θρομβώσεις από μυελοϋπερφραστικά σύνδρομα είναι σπάνια. Και στην περίπτωση, όπως βλέπετε δεξιά της εικόνας, υπάρχει διάταση των φλεβών της περιοχής του τραχύλου και των άνω άκρων, παράπλευρο δίκτυο στην πρόσθετη πανηθόρακα και το επιγάστριο. Η κλινική εικόνα αφορά την εντόπιση, το μέγεθος, την ταχύτητα και την εγκατάσταση της απόφραξης. Υπάρχει είδημα του προσώπου, άνω άκρων και ομικής ζώνης. Βλέπετε τις εικόνες δεξιά. Η μία δυστυχώς σκεπάζει από την παρουσία μου. Το δέρμα έχει μία βαθή κόκκινη ή κυανατική σκιά. Υπάρχει κεφαλαλγία, ζάλι, τάση προς εμετό, διαταραχή της όρασης, υπνία και σπασμό. Και από το αναπνευστικό, βράχος φωνής, δύσπνια, δυσφαγία, είδημα στις φωνικές χορδές. Επιδεινώνεται το σύνδρομο με την κατάκριση ή όταν ο ασθενής σκύβει προς τα εμπρός. Βλέπετε δεξιά μία μάζα στο ανώτερο δεξιό ημιθωράκιο από την αξονική τομογραφία θώρακος και η διάγνωση τίθεται από βιοψία βλάβηση περιφερικού λεφαδένα αν υπάρχει και από παρακέντηση του πλευρητικού υγρού αν υπάρχει. Επιλεφώματος χορηγείται χημειοθεραπεία, δεξαμεθαζόνη και θρομβόλυση. Τώρα ένα άλλο, αυτό που δεν το βλέπουμε και τόσο συχνά είναι αλήθεια, είναι η οξία συμπίεση του νοτιού μυελού και βλέπετε διάφορες εικόνες σε διάφορα επίπεδα της φωνολογικής στήλης. Παρουσιάζεται από λεύωμα, δηλαδή αίτια είναι το λεύωμα, το πλασμοκύτωμα,
και ένα 5 με 10% με πολλαπλού μυέλωμα. Και παθολογικό κάταρμα. Έχει ωραίες εικόνες, βλέπετε, στις διάφορες περιοχές της πολιτικής στήλης, στην οποία υπάρχει η οξία συμπίεση του μυέλου. Η κλινική εικόνα εξαρτάται από την εντόπιση και την ταχύτητα ανάπτυξης της μάζας που συμπιέζει τον οποίο μυελό. Πρώτα αφορά την θωρακική μοίρα της πανδημικής στήλης, που είναι ένα γύρω στο 70%, η οσφυγική ένα 20% και η ευγενική 10%. Πόνος στην πλάτη, τοπικά ερυζητικά, κινητική αδυναμία, υποτονία, μόνο η παραπληγία, η τετραπληγία, αισθητικές διαταραχές, υπερευαισθησία, η αναισθησία, κατακράτηση ούρων, υποπράνων, απώλεια ελέγχου στυλίων και το σύνδρομο της υπουδήλωσης. Όλα αυτά είναι συμπτώματα από τη συμπίεση. Βλέπετε εδώ πέρα, σε μερικές περιπτώσεις που είναι η βλάβη του νοτιού μυαλού. Πώς αντιμετωπίζεται τώρα αυτή η ιστορία? Έγκαιρη διάγνωση, αιτιολογική αντιμετώπιση για αποτροπή της παράλυσης, έλεγχος του πόνου με οπιοειδή, περαιτερικά χορηγείται δεξαμεθαζόνη, συνδόση που αναγράφεται εκεί, ακτινοθεραπεία, αυτή είναι αποτελεσματική σε ένα 70% περίπου, η δοσολογία που αναφέρεται, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία μαζί, σε βλάβη με μεγάλα μόρια και χειρουργική, αν υπάρχει ένδειξη, χειρουργική αποσυμπίεση. Τώρα, άλλο μεγάλο πρόβλημα στην αντιμετώπιση των λεπωμάτων είναι η εμπείρητη ουδετεροπαινία. Στην εμπείρητη ουδετεροπαινία ο πυρετός είναι μία μέτρη πάνω από 38 βαθμούς, εμπείρεται από 38 βαθμούς για τουλάχιστον μία ώρα, δεν υπάρχει θερμοκρασία στο ορθό και ορισμένοι ασθενείς με σοβαρή λοιμόξη πιθανά εμπείρεται υποθερμική. Η ουδετεροπαινία όταν απόλυσαν θερμόν σε λιμπόδος από 500 και 1000 με προβλεπόμενη πτώση στις επόμενες 24 με 48 ώρες. Η συχνότητα λοιμόξεων και η βαρύτης αντιστρόφως ανάλογα το απολύτω του αριθμού των ουδετεροπαίνων. Η διάρκεια της ουδετεροπαινίας σχετίζεται με τον κίνδυνο λοιμόξεων και βλέπετε εκεί λιγότερα από 100 ουδετερόφυλλα 3 εβδομάδες, πιθανότητα λοιμόξεων 100%. Οι επιπλέον παράγοντες είναι σχεδόν πάντοτε παρόντες και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Συνήθεις εστίες λοιμόξεις, βακτηριεμία 15 έως 20%, από το γαστρεντερικό ενδεροκολίτης και το περιδερικό απόσημα, δέρμα, μαλακά μόρια, σημείο εισόδου καθετήρα, από τον νευρικό παρνοκορπίτιδα και πνευμονή. Βλέπετε ότι είναι κυρίως γραμθετικοί μικροοργανισμοί στην βακτηριεμία και συνήθως γράμμα αρνητικά και πολυβακτηριμόξεις σε άλλες περιπτώσεις. Σε 50% των ουδετεροπαινικών ασθενών με πυρετών δεν θα βρεθεί λύμη. Αρνητικές καλλιέργειες, όχι κλινικά επιβεβαιωμένες λύμες. Πιθανώς όμως έχουν λίμωξη και ανταποκρίνονται σε εμπειρική θεραπεία. Λίμωξη σε ουδετεροπαινή ασθενή, ένα το μεγάλο ποσοστό είναι γραμμ θετική, ευρύτερο γραμμ αρνητικών, σημαντικά προβλήματα αντοχής, και αναερόβια απογορωμένων ασφάλεια. Συχνά όμως σε περιπτώσεις ενδοκυριακές και λοιμόξεις πύρων. Η συχνότητα των μυκητιακών λοιμόξεων, που συνήθως εμφανίζονται αργότερα, οφείλονται κυρίως στην κάντιδα, τον ασπέργυρο, αλλά τελευταία και σε άλλους μύκους. Και οι ιονείς λοιμόξεις, CMV, αναπνευστική της πλώτας της κρύπης, αεφλουέντζας, τριρροή κλπ. Απαραίτητη είναι η γνώση της ευαισθησίας και ενοχής των μικροοργανισμών στο νοσοκομείο. Αυτές είναι διεθνείς οδηγίες πάνω στο θέμα των λοιμόξεων και αναφέρεται το ιστορικό είδος της χημειοθεραπείας, λήψης κορτικοειδών και άλλων ασοκαθαρμικών, ιστορικό χημειοπροφύλαξης, πρόσφατη λοιμόξη για αντιβιόγραμμα, πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις και ανεργίες.
συνεχίζονται οι οδηγίες, οι διεθνείς, φυσική εξέταση απαραίτητη, έλεγχος περιοχών που συνήθως ξεχνάμε, όπως είναι ο σωματοφάρυγγας, η οφθαλμή, το δέρμα, πρέπει να λαμβάνεται βιοψία, σημεία που εισάγονται καθαρτήρες ή έχει γίνει βιοψία μυαλού, τα νύχια και περιπροπτική χώρα. Πιθανώς να μην υπάρχει πνευμονώδης απάντηση λόγω της αλλοσκαρτοσύνης και να έχουμε μια άτυπη εικόνα. Αιμοκαλλιέργειες, δύο γενικές αίματος, περιφερικά και από χαρακτήρα υπάρχει, πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος αρχικά και κάθε δύο-τρεις μέρες, ακτινογραφία θώρακος, άλλες καλλιέργειες ουρών, ο εγκεφαλοτιόγιου και υποπράνων, βιοψία δερματικών βλαβών, τοξίνη και καλλιέργεια διαλόγους επιδημιολογικού σε διάφορα άλλα μικρόβια. Τώρα, ερχόμαστε σε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο, το θέμα των εκδηλώσεων, των προβλημάτων μάλλον στα λεμφώματα. Είναι το σύνδρομο λύσης του όγκου. Είναι η πιο συχνή επίουσα κατάσταση. Και πρωτοπαθές οφείλεται σε αιματολογικά κακοήθεια νοσήματα με ογκώδη νόσο, υψηλό φορτίο, όπως είναι εξουλυθυμίες λεμφοβλαστικές και μυοβλαστικές, λεμφώματα υψηλής κακοήθειας, κυρίως στο βέρκο και το λεμφοβλαστικό, non-Hodgkin λεμφώμα, χρονία λεμφογενής λεμφημία και σε πολλαπλούν μυέλωμα και σπάνιοι όγκοι άσυλοι. Δευτεροπαθές μπορεί να εμφανιστεί μετά την έλευση αγωγής συνδυασμού και ιατρικού φαρμακείου. Η συχνότητα και η βαρύτητα του συνδρόμου εξαρτώνται από την έκταση της νόσου, από τον τύπο της κακοήθειας, την ένταση της νεοπλασματικής θεραπείας, την ευαισθησία των νεοπλασματικών κυττάρων στη χημειοθεραπεία, και την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου όπως νεφρικής ανεπάρκειας, υπότασης και αφυδάτωσης. Βλέπετε ότι στο non-Hodgkin λεύμα, κυρίως το Verkit, είναι σε ένα πολύ μεγάλο υψηστό και ποσοστό και στο διάμεση κακοήθειας λεύματος, όπως το διέκτο από μεγάλα κύτταρα, ένα μικρότερο ποσοστό. Είναι σε μικρότερα ποσοστά στην οξία λευμοναστική λευμία, στην οξία μυογενή σπάνια και όπως είναι ασύνηθες και στη χρόνια λεφογενή και σε άλλες, πώς το λένε, αιματολογικές κακοήθειες. Τα εργαστηριακά ευρήματα, αυξημένο ρυπό οξύ, κάλιο, φωσφόρος, κάλσιο. Εδώ βλέπετε να πούμε το σύνδρομο λύσης του όγκου, εργαστηριακά και κοινωνικά ευρήματα, το 3-5% παρά τη λήψη της προσπαθητικής αγωγής και ταχεία απελευθέρωση μεταβολητών. Η κλινική εικόνα. Ναυτία, λίθαργο, καταγράτηση ουρών, ολιγουρία και αλουρία, οσφυαλγία, κράμπες, αριθμίες και μεταβολές του ηλεκτρογραφήματος, τετανία, σπασμή και εθνίδιο θάνατο. Χορήγηση, πρόληψη με θεραπεία με αλοπουρινόλη, ρασγουρικάση και ρασγουρικάση 4. Προσοχή στην εμφάνιση ολιγουρίας μετά τη χημειοθεραπεία. Μπορεί να είναι, πρέπει να γίνει επίγον ηχογράφημα για να αποκτηθεί αποτελόπρατη η δονέα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί η υπερκαλεμία, αντιμετώπιση της υπερπροχαδεμίας, αντιμετώπιση της υπερδοστημίας και αιμοκάρτας και έλεκτρος ηλεκτρολιτών κάθε 6 ώρες στενή ιατρική παρακολούθηση αναστρέψιμη κατάσταση. Και τέλος, αυτό το θέμα τελειώνω με την τοξικότητα της χημειοθεραπείας που βεβαίως είναι γνωστή σε όλους τους παθολόγους, κυρία, τους παθολόγους. Η Βικριστίνη κάνει περιφερική νευρίτιδα, δυσκυλιότητα, οι βλομικοί και αναφρετικές αντιδράσεις, αιμορραγίες, πνευμονική ίνωση,
η ετοποσία δυναυτία, έμετρο, αλλοπαικία, μυελοκαταστονή, δευτεροπαθής, ψήλυνο δογενής, οι αλκυλικοί παράγοντες, οι αλκυλίοντες παράγοντες από μυελοκαταστονή, λεγοφένεια και δρομοφένεια, το κυκλοφορφόνι κάνει αιμορραϊκή σύντα και οι αλκυλίνες, μυελοκαταστολή, αλλοπαιγεία και καθεξικότητα. Τώρα θα μου επιτρεπεί να δείξω. Ναι, τελείωσε. Ναι. Τώρα θα δείξω το επόμενο. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να δείξω αυτό το ιστορικό ενός ασθενούς που συνδυάζεται με αυτά που είπα προηγουμένως. Προχωρήστε. Θα παρουσιάσω αυτό το περιστατικό. Πρόκειται για έναν ασθενή 17 χρονών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό και από ένα μήνα παρουσιάζει θυρό βήχα, κυρίως κατά την κατάκτηση και ήπιο θωρακικό άλγος. Και 48 ώρες πριν παρουσίασε πυρετό. Ο πυρετός ήταν 38, η πίεση ήταν 12, σύγχυση 80 και αναπνές 12 λεπτό. Το αναπνευστικό ψιθύρισμα ήταν φυσιολογικό εκατέρωθεν. Η καρδιακή τόνη ευκρινής και ευθυμική, χωρίς φυσήματα ή πρόσθετους ήχους. Και η κοιλιά μαλακή, ανώδυνη, με φυσιολογικούς δερικούς ήχους. Από τα αντικειμενικά ευρήματα, ο άρρωστος είχε λεμφαδένες προστίου και οπισθίου αρχιλικού τριγώνου και βουβονικής χώρας. Η μέγιστη διάμετρος ήταν 1/100. Ήταν σκληρή σύσταση και ανώδυνη. Και βλέπετε εδώ πέρα τα διάφορα εργαστηριακά ευρήματα, να μην σας φέρω το χρόνο, ήταν αυξημένη η κρεατινίνη, το ουρικό οξύ και η LDH σε μεγάλα επίπεδα και σε ARP. Βλέπετε τώρα την ακτινογραφία θώρακος, πόσο παθολογική είναι, εκατέρωθεν ενδεδομένη στις πύλες. Η χωροκαταρκτική εξεργασία στο πρόσωπο μισοθωράκιο ήταν των διαστάσεων 19x15x10, που περιβροχίζει τη δεξιά σφαγίτιδα, την άνω κύλι πλεύρα, την αριστερή ανώνυμα φυρία και την ανίους. Και δύο οζίδια στο δεξιό κάτω λογό. Υποτροπική λεφαδένες με γύστης διαμέτρου 3,5 εκατοστών. Αυτό βλέπετε μια αξιονική τομογραφία στην πια, παθηγορική, που παρουσιάζει πολλαπλούς φυγικές αλλοιώσεις, μαρακού ιστούς αποτέλεσης νεφρούς, η πλέον μεγέθυνση των δεξιών νεφρών μεγίστης διαμέτρου 9 εκατοστών, πολλαπλά λεφαδενικά μπλοκ στο μεσαθωράκι, στο μεσεντέριο, διωγγωμένη παραγορτική, όποιος σχελιέει, έσω λαγόνι και αστερή βοηγική λεφαδένες. Και αυτή είναι μια αξιονική τομογραφία της άνθρωπιά της κοιλίας. Βλέπετε τα παθολογικά στοιχεία. Η διαφορετική διάγνωση στην περίπτωση διώγωση του μεσοθωρακίου στο πρόστιο είναι ο θύμος, βέβαια μπορεί να έχει αυτό διάφορα σημεία θύμου, μαθημική ή κλίση, υπερπλασία και καρκίνο, το λέφωμα και να μην προχωρώ και σας ζαλίζω, πόγη γεννητικών οργάνων, το μέσο τροχογενή κλίση, λέφωμα, σαρκοίδηση, μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονος, πόγη του σφαγάδου και νευρίσματα και το οπίσθιο όγκη του νευρικού ιστού, όπως νευρίνωμα, νευροσάρκωμα, νευροσάρκωμα, το χρωμοκύτωμα και μυϊκοκύλι. Προχωρήστε. Διαγνωστική προσέγγιση, ιστορική και φυσική εξέταση, επικονιστικός έλεγχος, εργαστηριακός έλεγχος. Βλέπετε και τις διάφορες τιμές του ασθενούς, το οποίο ήταν φυσιολογικό και το όγκο. Και έγινε η βιοψία λεφαδένος του μεσοβρακίου υπό αξονική τομογραφία. Το αποτέλεσμα ήταν τάφη λεφοβλαστικό λέφημα, οξία λεφοβλαστική λεφημα. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολουθήση. Συγχαρητήρια κύριε καθηγητά για την εξαιρετική αυτή ομιλία, γεμάτη εμπειρία που τη συναντάμε όλοι στην καθημερινή μας πράξη. Με αφορμή το περιστατικό που αναφέρατε, θα προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα που αφορά τις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις, τα επιθετικά β' λεμφώματα όμως, όχι τάφ όπως ήταν το περιστατικό σας. Τα επιθετικά β' λεμφώματα είναι
όπως ακριβώς το λέει και η έκφρασή του, επιθετικά, είναι ίσως τα συχνότερα, αποτελούν περίπου το 40% των λεμφωμάτων και διαχρονικά η ιστορία μας έχει δείξει ότι τα 2/3 περίπου αυτών των περιστατικών επιτυγχάνουν ύφεση με την πρώτη γραμμή θεραπεία στην οποία και την κρατούν. Δυστυχώς όμως το 1/3 από αυτούς θα υποτροπιάσουν και ένα 10% από αυτούς τους ασθενείς θα αναπτύξουν πρωτοπαθές αναπτυκτικό λέμφωμα, το οποίο το λέμφωμα στην υποτροπή και το πρωτοπαθές αναπτυκτικό, αν δεν το αντιμετωπιστεί σωστά και γέρος, δυστυχώς το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών φτάνει περίπου τους 3 με 4 μήνες. Τις νεότερες θεραπευτικές επιλογές λοιπόν στα θεραπευτικά β' λεμφώματα θα μας τα αναπτύξει η κυρία Μαρία Αγγελοπούλου, καθηγήτρια αιματολογίας στην αιματολογική κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου. Κυρία Αγγελοπούλου. Καλό μεσημέρι σε όλους τους παρευρισκομένους και τους παρακολουθούντας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως, είναι τιμή μου που βρίσκομαι κοντά σας με όλους τους παλαιούς γνώριμους, να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή, τον καθηγητή τον κύριο Λιάπη, την κυρία Πηγαδίτου και την κυρία Χανδρινού που συνετέλεσαν ώστε να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Η παρουσίαση αυτή απευθύνεται σε αιματολόγους κυρίως, ωστόσο θα προσπαθήσω να την κάνω λίγο πιο απλή, είναι όμως βραχία όπως μου ζητήθηκε, διαρκείας 15 λεπτών. Όπως είπε και η κυρία Πηγαδίτου, το διάχυτο λέμφωμα από β' μεγάλα κύτταρα, που είναι ο βασικός εκπρόσωπος των επιθετικών β' λεμφωμάτων, είναι το συχνότερο λέμφωμα που συναντούμε. Η διάμεση ηλικία στη διάγνωση είναι τα 64 έτη και η πιθανότητα ίασης με τον ανοσοχημειοθεραπευτικό συνδυασμό rituximab CHOP είναι άνω του 60-65%, δηλαδή η πλειονότητα των ασθενών γίνεται καλά. Αυτοί όμως που δεν ποιώνται με την αρχική θεραπεία έχουν μια εξαιρετικά άσχημη πρόγνωση, μάλλον είχαν μέχρι πρόσφατα. Τώρα έχουμε κάποιες νεότερες θεραπείες που μπορούν να διασώσουν ένα σημαντικό ποσοστό και αυτών των ασθενών που μέχρι πρότινος δεν διασώζονται. Οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι καθορίζουν την έκβαση της αρχικής θεραπείας, γιατί είναι πολύ βασικό η αρχική θεραπεία να είναι επιτυχημένη στους ασθενείς αυτούς, είναι ο διεθνής προγνωστικός δείκτης, είναι το κύτταρο προέλευσης, βλαστικό κέντρο έναντι ενεργοποιημένου β' κυττάρου, με χειρότερη πρόγνωση να έχουν οι ασθενείς που έχουν φαινότυπο από ενεργοποιημένο β' κύτταρο, η ταυτόχρονη έκφραση ανοσιοστοχημικά των πρωτεϊνών MYC και BCL2 και αυτό συνδέεται με χειρότερη πρόγνωση υποθεραπεία με R-CHOP, καθώς επίσης και η αναδιάταξη ορισμένων γονιδίων όπως του MYC και του BCL2 που αυτοί είναι οι ασθενείς που έχουν την πλέον χειρότερη πρόγνωση. Και αυτά είναι τα δεδομένα επί σχεδόν 900 ασθενών από 6 ελληνικά κέντρα που βλέπετε την έκβαση για ασθενείς κάτω των 65 και άνω των 65 ετών όπου οι καμπύλες έχουν επιπέδωση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι ασθενείς γίνονται καλά. Σε ποσοστά που όπως βλέπετε είναι γύρω στα 75% για τους νεότερους ασθενείς και άνω του 60% για τους ασθενείς άνω των 65. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα μας. Υπάρχει κάτι νεότερο στην πρώτη γραμμή που μπορεί να φτιάξει αυτά τα νούμερα που είναι ήδη καλά? Υπάρχει προσθήκη ενός νεότερου αντισώματος, μάλιστα συγκεκριμένη άνοσο σύζευμα, το πολατούζουμαμπ βεντότιν, το οποίο απευθύνεται σε ένα αντιγόνο ενδοκυτάριο, το οποίο είναι συνδεδεμένο και με ένα κυταροστατικό, με αποτέλεσμα να μεταφέρει το κυταροστατικό εντός του κυτάρου. Αυτό λοιπόν το αντίσωμα που λέγεται πολατούζουμαμπ βεντότιν, συνδυαζόμενο με το R-CHOP, συγκρίθηκε σε τυχιοποιημένη μελέτη με τη στάνταρ θεραπεία που είναι το R-CHOP και όπως βλέπετε στην καμπύλη, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει κάτι που έχει βρεθεί να είναι έστω και λίγο καλύτερο από το R-CHOP, σε αντίθεση με τις μελέτες των προηγουμένων δεκαετιών. Και όπως βλέπετε, έχουμε μία επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου στα 2 έτη, που είναι 6,5% υψηλότερη, ενώ η συνολική επιβίωση δεν διαφέρει.
Άρα αυτό είναι κάτι καινούριο που τώρα αρχίζουμε να το εφαρμόζουμε στην κλινική μας πρακτική. Πρέπει όμως σε όλους τους ασθενείς μας ή σε κάποιες υποομάδες ενδεχομένως των ασθενών αυτών, καθότι το κόστος της θεραπείας αυτής αυξάνεται ραγδαία. Οι υποομάδες λοιπόν που φαίνεται να ωφελούνται λιγότερο είναι αυτές που βλέπετε, η ογκώδης νόσος, ο φαινότυπος του βλαστικού κέντρου και οι χαμηλού κινδύνου ασθενείς. Από την υποανάλυση αυτή, το Τμήμα Λεμφοϊπερπλαστικών της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας προτείνει ο συνδυασμός Polar-RT, όπως λέγεται σε σύντμηση, να εφαρμόζεται στους ασθενείς που έχουν φαινότυπο μη βλαστικού κέντρου, δηλαδή ενεργοποιημένου β' κυττάρου, και να είναι υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον Διεθνή Προγνωστικό Δίκτυο. Φυσικά το φάρμακο έχει ένδειξη σε όλους τους ασθενείς και οι γιατροί είναι ελεύθεροι να το δώσουν σε όποιον θέλουν. Απλά η πρόταση είναι αυτή και νομίζω ότι είναι λογική. Δηλαδή στους ασθενείς υψηλού κινδύνου συν ενεργοποιημένου β' κυττάρου. Άρα αυτή είναι μια εξέλιξη στην πρώτη γραμμή θεραπείας. Ερχόμαστε τώρα στους ασθενείς που δεν καταφέρνουν να ιαθούν, να ελεγχθεί η νόσος τους με την αρχική γραμμή θεραπείας. Όπως είπε και η κυρία Πηγαδίτου, ένα 10-15% είναι πρωτοπαθώς ανθεκτικοί. Τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι δεν ανταποκρίνονται, είτε έχουν υπολειμματική νόσο με την αρχική θεραπεία, είτε ακόμα χειρότερο έχουν εξελισσόμενη νόσο στην αρχική θεραπεία. Ενώ ένα 20-25% τίθενται αρχικά σε πληρύφεση και υποτροπιάζουν αργότερα. Στην κλινική πράξη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεχωρίσουμε τους ασθενείς εκείνους οι οποίοι είναι νεότεροι, δηλαδή από τα 65 και κάτω, οι οποίοι είναι υποψήφοι για αυτόλογη μεταμόσχευση, για μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, και σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι, που κατά κανόνα θεωρούνται αυτοί οι οποίοι είναι άνω των 65, χωρίς αυτά τα νούμερα να είναι απολύτως δεσμευτικά, αλλά αυτά χρησιμοποιούμε στην καθημερινή πρακτική. Ερχόμαστε πρώτα λοιπόν στους νεότερους ασθενείς που είναι υποψήφοι. Η κλασική θεραπεία λοιπόν δεύτερης γραμμής που ακολουθούσαμε μέχρι και σήμερα είναι η αυτόλογη μεταμόσχευση. Στην διαφάνεια αυτή φαίνονται 3 μεγάλες μελέτες που μας δίδαξαν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά στο ποιους πραγματικά μπορεί να ωφελήσει η αυτόλογη μεταμόσχευση. Και για να μην σας κουράσω με νούμερα, ποια είναι τα συμπεράσματα από αυτές τις μελέτες? Πρώτον, ότι οι ασθενείς που έχουν πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο, που είναι εδώ, οι ασθενείς εδώ, έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά ανταπόκρισης στη θεραπεία διάσωσης. Γιατί πριν τη μεταμόσχευση προηγείται μία θεραπεία που τη λέμε θεραπεία διάσωσης, θεραπεία δεύτερης γραμμής, όπου με αυτή τη θεραπεία θέλουμε να δούμε 2 πράγματα, αν η νόσος είναι χημιοευαίσθητη και θέλουμε να μειώσουμε και το φορτίο της νόσου πριν την αυτόλογη μεταμόσχευση. Το αν λοιπόν η νόσος είναι χημιοευαίσθητη μετά τη θεραπεία διάσωσης είναι εξαιρετικά βασικός παράγων. Αυτές οι μελέτες, επειδή ήταν τυχιοποιημένες, αφορούν μόνο χημιοευαίσθητους ασθενείς. Άρα οι ασθενείς οι οποίοι έχουν πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο δεν ανταποκρίνονται καλά στη θεραπεία διάσωσης και αυτό καταλήγει στο γεγονός ότι από όλες αυτές τις μελέτες ένα 1/3 των ασθενών μόνο κατάφεραν να φτάσουν σε αυτόλογη μεταμόσχευση γιατί είχαν χημιοανθεκτική νόσο. Έτσι, οι ασθενείς αυτοί, η πιο δύσκολη κατηγορία, είτε με την πρώιμη υποτροπή, είτε με την πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο, πρώιμη υποτροπή εννοούμε να έχουν υποτροπιάσει εντός έτους από τη λήξη της αρχικής θεραπείας, είναι της τάξης του 15% στην καλύτερα περίπτωση. Ενώ αντίθετα, οι ασθενείς με όψιμη υποτροπή έχουν μία πιθανότητα ίασης της τάξης του 50%. Άρα κρατάμε αυτά τα νούμερα και αυτές τις 2 κατηγορίες των ασθενών, γιατί έρχεται τώρα η επόμενη εξέλιξη που έχουμε στη δεύτερη γραμμή θεραπείας, που είναι η εισαγωγή των νεότερων κυταρικών θεραπείων. Αυτή η ένδειξη μάλιστα, η οποία ελήφθη τώρα τη βδομάδα που διανύουμε από τον EMA, ο οποίος ενέκρινε μία κυταρική θεραπεία, η οποία ονομάζεται AXICEL, ως δεύτερη γραμμή σε ασθενείς οι οποίοι έχουν πρωτοβαθώς ανθεκτική νόσο ή πρώιμη υποτροπή. Οι μελέτες οι οποίες τεκμηρίωσαν το όφελος, τη βλέπετε στην αριστερή πλευρά της διαφάνειας,
Η μελέτη αυτή συνέκρινε την κυταρική θεραπεία με την αυτόλογη μεταμόσχευση σε ποιους όμως, στους ασθενείς που είχαν είτε πρώιμη υποτροπή είτε πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο. Μόνο σε αυτή την υποκατηγορία των ασθενών και σε ασθενείς που ήταν υποψήφιοι, που ήταν νέοι δηλαδή. Η ένδειξη όμως που πήρε η κυταρική αυτή θεραπεία δεν αφορά μόνο τους νέους ασθενείς, αφορά όλους τους ασθενείς που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της πρωτοπαθώς ανθεκτικής νόσου ή της πρώιμης υποτροπής. Και αυτό θα μας φέρει δυσκολία στην καθημερινότητα, γιατί διευρύνεται το πουλ των ασθενών που πρέπει να λάβουν αυτές τις θεραπείες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δύσκολες στην εφαρμογή τους στην καθημερινή κλινική πρακτική. Εν πάση περιπτώσει, η διαφορά όμως φαίνεται να είναι εξαιρετικά σημαντική μεταξύ των δύο θεραπείων. Στην δεξιά πλευρά της διαφάνειας είναι ένα άλλο προϊόν, το οποίο δεν κυκλοφορεί ακόμα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω θα έρθει. Άρα αυτή είναι μια δεύτερη εξέλιξη στην θεραπεία των β' λεμφωμάτων. Ερχόμαστε πάλι λοιπόν στους ποιους ασθενείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εδώ λοιπόν, στη δεύτερη γραμμή θεραπείας, όπως είπαμε, οι ασθενείς οι οποίοι είναι οι κακοί ασθενείς, αυτοί πρέπει να οδηγούνται στην κυταρική θεραπεία, ενώ οι ασθενείς οι οποίοι έχουν όψιμη υποτροπή πρέπει να συνεχίζουμε να τους κατευθύνουμε προς την αυτόλογη μεταμόσχευση, εφόσον είναι χημειοευαίσθητοι. Ερχόμαστε στην άλλη κατηγορία ασθενών, τους ασθενείς που δεν είναι υποψήφιοι για αυτόλογη μεταμόσχευση, δηλαδή θα τους λέμε πλέον ηλικιωμένους, εάν μπορεί κανείς να πει ηλικιωμένους όλους τους ασθενείς που είναι άνω των 65. Σε αυτούς τους ασθενείς, η έκβασή τους μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα δυσμενής, υπήρξε ιδιαίτερα δυσμενής, γιατί δεν είχαν λύσεις, είχαν μόνο χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής που η ύφεση κρατούσε πολύ λίγο. Εδώ τώρα ερχόμαστε να ξεχωρίσουμε ποιοι ασθενείς είναι υποψήφιοι για κυταρικές θεραπείες και ποιοι δεν είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί μέχρι σήμερα, ακόμα και σε κέντρα που εφαρμόζουν αυτές τις θεραπείες επί μακρών και που υπήρξαν πρωτοπόροι, γιατί θεωρητικά κάθε ασθενής είναι υποψήφιος για τις κυταρικές θεραπείες. Αυτό όμως δεν ισχύει στην καθημερινή πρακτική, γιατί αν δείτε στο κατώτερο μέρος της διαφάνειας, όπου φαίνονται οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες των κυταρικών θεραπείων, το CRS είναι το σύνδρομο έκκλησης κυτοκινών, βαθμού 3 και άνω, το οποίο όπως βλέπετε είναι για τις διάφορες κυταρικές θεραπείες γύρω στο 15%, 8-15%. Όταν όμως η κατάσταση ικανότητας στους ασθενούς είναι επηρεασμένη, αυτό φτάνει μέχρι το 20% των ασθενών. Το σύνδρομο έκκλησης κυτοκινών αναγκάζει το κέντρο που αντιμετωπίζει τον ασθενή να το έχει σε monitoring, ουσιαστικά σε περιβάλλον μονάδος. Πρέπει να έχει εξασφαλίσει κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αρχίζει γρήγορα μετά την έγχυση των κυττάρων, γύρω στην τρίτη μέρα, και κρατάει συνήθως γύρω στις 5 ημέρες. Και συνοδεύεται έτσι από υπόταση, υποξυγονεμία, αιμοδυναμική αστάθεια. Η δεύτερη ανεπιθύμητη ενέργεια σημαντική των κυταρικών θεραπείων είναι αυτό που λέγεται ICANS και ουσιαστικά είναι η εγκεφαλοπάθεια, οι νευρολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τα νοσολογικά κύτταρα, με τις κυταρικές θεραπείες. Βαθμού πάνω από 3, δηλαδή σοβαρές νευρολογικές διαταραχές, όπως βλέπετε στη διαφάνεια με τις διάφορες κυταρικές θεραπείες, ειδικά με το Axicel, που είναι εκείνο που έχει την κύρια ένδειξη στα β' λεμφώματα, είναι από 20 έως 35% των τρίτων των ασθενών. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει delirium, κόμμα, σπασμούς. Και πάλι όταν υπάρχει ένα σύστημα βαθμονόμησης, όταν το παρουσιάσει αυτό και αρχίζει και επιδεινούται, πάλι πρέπει να μεταφερθεί σε περιβάλλον εντατικής θεραπείας. Το ποσοστό δε αυτό αυξάνεται δραματικά και φτάνει γύρω στο 50% όταν η κατάσταση ικανότητας του ασθενούς είναι από 2 και πάνω. Άρα αυτό το χρησιμοποιούν τα διάφορα κέντρα εν τη πράξη για να ξεχωρίζουν τους ασθενείς που θα τους κατευθύνουν στις κυταρικές θεραπείες τους άνω των 65. Συνήθως λοιπόν φτάνουν μέχρι τα 75 έτη. Από τα 75 και πάνω δεν συνηθίζουν να επιλέγονται οι ασθενείς για κυταρικές θεραπείες. Δεύτερον, η κατάσταση ικανότητας σύμφωνα με το κλίμακα ECOG πρέπει να είναι κάτω από 2, 0 ή 1. Δηλαδή ο ασθενής πρέπει να είναι καλά όταν επιλέγεται. Δεν μπορεί να είναι στο κρεβάτι, να έχει δύσπνοια, να έχει οξυγόνο.
και να τον επιλέξει, ακόμα και αν είναι εκθυσμός, για τους λόγους που είπαμε ότι αυτοί θα εμφανίσουν υψηλό ποσοστό απειλητικών για τη ζωή επιπλοκών. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτός ο τρόπος που μπορεί, ωστόσο είναι ένας υποκειμενικός τρόπος. Και βέβαια είναι και η πρόσβαση στις κυταρικές θεραπείες. Δεν έχουν όλοι την ίδια πρόσβαση στις κυταρικές θεραπείες. Τα κέντρα που τις έχουν στις κυταρικές θεραπείες τα ίδια, είναι λογικό ότι τους ασθενείς τους θα τους δώσουν μια προτεραιότητα από κάποιον που παραπέμπει από μακριά. Αυτή είναι η αλήθεια και την έχουμε βιώσει και με τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις. Αυτή την εμπειρία την έχουμε όλοι. Λοιπόν, άρα είναι πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ερχόμαστε στους ασθενείς άνω των 65 που έχουν υποτροπιάζον λέμφωμα Hodgkin. Επιθετικό β' λέμφωμα, συγγνώμη. Αυτοί λοιπόν πάμε σε αυτούς που δεν είναι κατάλληλοι για τις κυταρικές θεραπείες ή δεν έχουν πρόσβαση. Έχουμε τρεις επιλογές, χωρίς να σημαίνει ότι η πρώτη είναι καλύτερη από τη δεύτερη και ούτω καθεξής. Έχουμε το ίδιο μονοκλονικό αντίσωμα, το πολατούζουμα βεντότιν, σε συνδυασμό με μπενταμουστίνη, που είναι ένα άλλο χημειοθεραπευτικό, και ρητούξιμα. Και η δεύτερη επιλογή είναι ένα άλλο μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο είναι ο αντι-CD19, που βρίσκει άλλο στόχο του β' κυττάρου, σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη, που είναι ένα νοσοτροποποιητικό φάρμακο. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια, η ένδυση είναι ακριβώς η ίδια. Ο ιατρός μπορεί να επιλέξει είτε το ένα είτε το άλλο, χωρίς να έχει και ένα μπούσουλα να τον βοηθήσει ιδιαίτερα, έτσι. Και η τρίτη επιλογή είναι άλλη χημειοθεραπευτική συνδυασμή, ακτινοθεραπεία επί εντοπισμένης νόσου, αυτά που κάναμε παλαιότερα. Η μελέτη αυτή που βλέπουμε είναι εκείνη η εγκριτική μελέτη του πολατούζουμα βεντότιν σε συνδυασμό με μπενταμούστιν και ρητούξιμα. Οι παρατηρήσεις που έχουμε να κάνουμε είναι οι εξής. Με το μακρύτερο χρόνο παρακολούθησης, όπως βλέπετε εδώ, κάπως ο δείκτης δεν λειτουργεί, ήθελα να μας περιπτώσει. Λοιπόν, η καμπύλη επιφαίνεται, τι είναι. Εγώ δεν το βλέπω. Λοιπόν, η καμπύλη πάνω που αφορά το συνδυασμό με τον μεγαλύτερο χρόνο παρακολουθήσεως, όπως βλέπετε, πέφτει. Δηλαδή δεν είναι μια θεραπεία η οποία επιφέρει την ΙΑ. Βέβαια, ένα 25% των ασθενών από αυτούς που ανταποκρίθηκαν διατηρούν την ύφεσή τους πάνω από 2 έτη. Αυτή η θεραπεία όμως είναι κυρίως τίνει να χρησιμοποιείται τώρα με τις κυταρικές θεραπείες αφού συλλέξουμε τα λεμφοκύτταρα, γιατί είναι μια θεραπεία που είναι λεμφολυτική και αν τη δώσουμε και προσπαθήσουμε να συλλέξουμε τα λεμφοκύτταρα του ασθενούς εντός εξαμήνου, δεν θα έχουμε ιδιαίτερη επιτυχία. Και αυτή είναι η δεύτερη επιλογή που τα φασίταμα με τη λεναλιδομίδη, όπου βλέπετε, το δείχνω αυτό γιατί ο τρόπος χορήγησης εδώ έχει ενδιαφέρον, ότι είναι συνεχιζόμενη η χορήγηση όπως βλέπετε στην αρχή εβδομαδία, μετά ανά 2 εβδομάδες, η οποία συνεχίζει για τους ανταποκρινόμενους ασθενείς, συνεχώς μέχρι την υποτροπή. Άρα αυτό είναι μια συνεχιζόμενη θεραπεία. Και στη μελέτη αυτή δεν συμπεριελήφθηκαν ασθενείς οι οποίοι ήταν πρωτοπαθώς ανθεκτικοί. Ένα μικρό τους ποσοστό. Και αυτές είναι οι καμπύλες που προκύπτουν από τη μελέτη αυτή. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι οι καμπύλες είναι εντυπωσιακές. Η διάρκεια της ύφεσης, όπως βλέπετε στο πάνω διάγραμμα, για τους ανταποκρινόμενους ασθενείς που είναι η μεσαία καμπύλη, είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά που αγγίζουν το 70% σχεδόν. Και φαίνεται να γίνεται και ένα πλατό στους 18 μήνες. Πρέπει να περιμένουμε μια πιο μακροχρόνια παρακολούθηση. Δηλαδή αυτά είναι εντυπωσιακά νούμερα, να αναφέρονται, υπενθυμίζουμε, σε ασθενείς που κυρίως έχουν όψιμη υποτροπή και ίσως σε εκείνους πρέπει να το επιλέγουμε. Ενώ αυτούς που έχουμε πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο πρέπει μάλλον να τους στέλνουμε για τις κυταρικές θεραπείες. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το πουλ των ασθενών, τους ηλικιών τους άνω των 65, που είναι επιλέξιμοι για καρτή θεραπείες. Σε αυτούς θα επιλέξουμε μάλλον να δώσουμε θεραπεία διάσωσης που κυρίως να περιέχει πλατίνα και να τους περιμένουμε μέχρι τη δεύτερη υποτροπή, όταν θα υποτροπιάσουν εκ νέου. Ενώ αυτούς οι οποίοι έχουν πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο θα πρέπει να τους κατευθύνουμε κατευθείαν για τις κυταρικές θεραπείες, ενώ τους υπολείπους θα τους περιμένουμε να υποτροπιάσουν και μετά θα τους στείλουμε για κυταρική θεραπεία. Ο συνδυασμός πολατούζουμα μπεντότιν, μπενταμούστιν, ρητούξιμα που μόλις δείξαμε, είπαμε ότι πρέπει να τον αποφύγουμε
πριν τη Λευκαθαίρεση. Αν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος φαίνεται ότι θα υποτροπιάσει γρήγορα και θέλουμε να τον στείλουμε για κυταρική θεραπεία, δεν θα το δώσουμε πριν τη Λευκαθαίρεση. Και είναι μια προτιμητέα επιλογή ως θεραπεία γεφύρωσης μετά τη συλλογή των λεμφοκυτάρων. Ενώ το ταφασίταμα μπλεναλιδομίδη, ίσως δεν το γνωρίζουμε, να πρέπει και αυτό να αποφεύγεται αν θέλουμε να στείλουμε τον ασθενή για καρτί, γιατί ο στόχος του αντισώματος είναι ο ίδιος ο στόχος της κυταρικής θεραπείας. Ερχόμαστε τώρα, αυτή ήταν η δεύτερη γραμμή, στην τρίτη γραμμή θεραπείας. Ποιους ασθενείς εννοούμε? Εννοούμε αυτούς οι οποίοι προγραμματίστηκαν για αυτόλογη μεταμόσχευση, είναι νέοι δηλαδή, αλλά δεν κατάφεραν να υποβληθούν σε αυτήν λόγω χημειοθετικής νόσου, αυτούς που υποτροπίασαν μετά την αυτόλογη μεταμόσχευση και ασθενείς άνω των 65 που υποτροπίασαν μετά τη δεύτερη γραμμή. Δηλαδή είναι οι καινούργιες ενδείξεις στην τρίτη γραμμή θεραπείας. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι οι ασθενείς αυτοί, πριν όλες αυτές τις θεραπείες που αναπτύσσουμε σήμερα, ζούσαν λίγους μήνες. Εδώ έχουμε ως μία επιλογή τις κυταρικές θεραπείες. Για τους υπολείπους συναδέλφους, να πούμε τι είναι αυτές οι κυταρικές θεραπείες. Συλλέγονται τα λεμφοκύτταρα του ιδίου του ασθενούς, μεταφέρονται σε εργαστήρια του εξωτερικού. Οι θεραπείες αυτές τις έχουν φαρμακευτικές εταιρείες. Υπάρχουν δύο προϊόντα στην Ελλάδα. Το ένα το έχει η Kite Gilead και το άλλο είναι ο Novartis. Το Axicel το έχει η Gilead και το Tisacel το έχει η Novartis. Με διαπίστευση που δίνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες στα κέντρα, που βάζουν τους κανόνες ποιότητας, συλλέγονται τα λεμφοκύτταρα του ασθενού σε μηχάνημα κυταραφαίρεσης, μεταφέρονται σε εργαστήρια της αλλοδαπής, όπου διαχωρίζονται τα ταφ λεμφοκύτταρα, γιατί αυτά χρειαζόμαστε. Τα ταφ λεμφοκύτταρα είναι η φρουρή του ανοσολογικού συστήματος. Τα ταφ λεμφοκύτταρα είναι εκείνα τα οποία μπορεί να καταπολεμήσουν την κακοήθεια γενικότερα. Συλλέγονται λοιπόν, ξεχωρίζουν με ανοσομαγνητικά σφαιρίδια. Αφού λοιπόν ξεχωριστούν τα ταφ λεμφοκύτταρα, στη συνέχεια διαμολύνονται με ιούς, με φάγους, λεντιούς, έτσι ώστε να εκφράσουν τα ταφ λεμφοκύτταρα στην επιφάνειά τους, τροποποιούνται δηλαδή γενετικά, να εκφράσουν ένα αντίσωμα που να στοχεύει το νεοπλασματικό κύτταρο, εδώ συγκεκριμένα το β' λεμφοκύτταρο. Το αντίσωμα αυτό το οποίο εκφράζουν είναι το αντι-CD19. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν τροποποιηθούν γενετικά, ξεχωρίζουν πάλι εκείνα τα κύτταρα που έχουν όντως πάρει μέσα το γονίδιο, τα πολλαπλασιάζουν, τα ενεργοποιούν in vitro σε φλάσκες με interleukin 2, στη συνέχεια καταψύχονται και αποστέλλονται πίσω στα κέντρα που γίνεται αυτή η κυταρική θεραπεία, όπου φυλάσσονται στο υγρό άζωτο μέχρι να εγχυθούν στον ασθενή. Η διάρκεια αυτή μπορεί να κυμαίνεται, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 16 μέρες, στην Ευρώπη είναι πολύ παραπάνω, κατά μέσο όρο είναι 25 με 30 ημέρες, δεν αργούν πολύ για τα ελληνικά δεδομένα. Σε αυτό το διάστημα βέβαια ο ασθενής πρέπει να πάρει κάποια θεραπεία συνήθως, γιατί μην ξεχνούμε ότι αυτά είναι επιθετικά β' λεμφώματα. Αυτά λοιπόν για να καταλάβουν οι μη αιματολόγοι δύο λόγια για τι είναι αυτές οι κυταρικές θεραπείες, οι οποίες εξελίσσονται και στους κακοήθεις όγκους, με λιγότερη επιτυχία όμως. Λοιπόν, η πρώτη μας λοιπόν επιλογή για την τρίτη γραμμή θεραπείας είναι οι κυταρικές θεραπείες. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με όλα τα άλλα φάρμακα που είδαμε? Ότι εδώ υπάρχει επιπέδωση στις καμπύλες, δηλαδή η θεραπεία αυτή δίδεται επειδή έχει προοπτική ίαση σε ένα ποσοστό των ασθενών. Μία άλλη επιλογή που επίσης έχει ένδειξη στην τρίτη γραμμή θεραπείας είναι τα αμφιειδικά αντισώματα, που και αυτά εκμεταλλεύονται τα ταφ λεμφοκύτταρα, είναι αντισώματα που πιάνουν από τη μία μεριά το ταφ λεμφοκύτταρο και από την άλλη μεριά το νεοπλασματικό κύτταρο. Πάλι και αυτά φέρνουν κοντά το ταφ με το β' λεμφοκύτταρο, το οποίο στη συνέχεια προκαλεί θανάτωση του νεοπλασματικού κυττάρου. Αυτά έχουν ευκολότερη, υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση, γιατί αυτό είναι ένα φάρμακο, είναι λιγότερα τοξικά έναντι των CAR-T. Είναι διαφορετικός ο αντιγονικός στόχος από τα CAR-T. Αυτά είναι αντι-CD20 αντισώματα, αλλά δεν ξέρουμε εάν αυτά μπορούν να επιφέρουν την ίαση ή όχι. Είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Και υπάρχει και μια τρίτη επιλογή, την τρίτη γραμμή θεραπείας, που είναι ένας αναστολέας της εξπορτίνης, το σελήνοξορ. Αυτές είναι οι επιλογές μας. Και εδώ βλέπετε
την πιθανότητα μακροχρονίου ελέγχου της νόσου με τις τρεις διαφορετικές κυταρικές θεραπείες που υπάρχουν. Όπως βλέπετε, τις καμπύλες επιβίωσης έχουν πλατό. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σε τι ποσοστό των ασθενών παρατηρείται αυτό το πλατό, δηλαδή η ίαση, στην τρίτη γραμμή θεραπείας, γύρω στο 30 με 40%. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα. Όποιος από τους ασθενείς όντως είναι σε performance status που μπορεί να πάει για κυταρική θεραπεία, πρέπει να παραπέμπεται. Η δεύτερη επιλογή που είπαμε, που είναι το αμφιειδικό αντίσωμα γκλοφίταμαμπ, αυτό κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Εδώ έχει έναν πλασματικό τρόπο χορήγησης, γιατί και αυτό μπορεί να κάνει σύνδρομο έκκληση κοινών, και γι' αυτό χορηγείται πριν ένα άλλο αντισυντήκωση αντίσωμα, το ομπινουτούζουμαμπ, προκειμένου να αποφευθεί το σύνδρομο έκκλησης κυτοκινών. Και εδώ είναι οι καμπύλες για τον γκλοφίταμα, που όπως βλέπετε έχει, βέβαια, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, και μην ξεχνάμε είναι η τρίτη γραμμή θεραπείας, αλλά μάλλον φαίνεται να είναι υποδεέστερα τον κάρτη χωρίς να κάνουν πλατό. Μάλλον, αλλά ίσως είναι νωρίς. Και δεν έχουν και όλοι οι ασθενείς πρόσβαση στα κάρτη. Και αυτά είναι τα δεδομένα του Selinexor, τα οποία είναι υποδεέστερα των υπολείπων μεν, αλλά αυτό είναι ένα φάρμακο από το στόμα, έχει το εξής ίδιον, ενώ το ποσοστό των ανταποκρινωμένων ασθενών είναι χαμηλό, είναι της τάξεως του 30%, αυτοί που ανταποκρίνονται, η διάρκεια της ανταπόκρισης σε ένα μέρος αυτών, περίπου στο 40%, μπορεί να κρατήσει πολύ η ανταπόκριση αυτή. Και εδώ έχω έναν... Έτυχε την προηγούμενη εβδομάδα να περιβρεθώ σε ένα σεμινάριο στο King's College που απευθύνεται σε αυτές τις κυταρικές θεραπείες, γιατί εμείς τώρα τις μαθαίνουμε, δεν τις γνωρίζουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά αυτήν την πρωτόγνωρη τοξικότητα, την ευρωτοξικότητα. Είναι ένας ασθενής ο οποίος είναι καλά και σε δύο μέρες δεν μπορεί να σου μιλήσει. Είναι σε σύγχυση, είναι εικόνες που δεν τις έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον οι αιματολόγοι. Και εδώ είναι ο αλγόριθμος, ο θεραπευτικός αλγόριθμος που ακολουθούν. Πρώτη γραμμή R-CHOP, δεν βάζουν καν το Polar Chip. Ενδεχομένως το NHS να μην αποζημιώνεται, γιατί είναι πολύ προσεκτική στις αποζημιώσεις. Στη δεύτερη γραμμή θεραπείας, για τους ασθενείς που περιγράφουν ως high risk, εννοούν τους πρωτοπαθώς ανθεκτικούς, τους πηγαίνουν όντως στη δεύτερη γραμμή για CAR-T, ενώ όλους τους άλλους προς αυτόλογη μεταμόσχευση. Ενώ, όπως βλέπετε, στο δεξί μέρος, που είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για αυτόλογη μεταμόσχευση, παρά το γεγονός ότι έχει έγκριση το φάρμακο στη δεύτερη γραμμή, δεν πάνε κανέναν στη δεύτερη γραμμή από τους άνω των 65. Στη συνέχεια ακολουθούν τα CAR-T και όλες οι άλλες επιλογές που είπαμε. Πολατούζουμα, βεντότιν, πενταμόστιν, ερυθρούξιμα, τα αμφιειδικά, η λεναλιδομίδη με το ταφασίταμα, ακολουθούν στην τρίτη και στην τέταρτη γραμμή θεραπείας. Για τους άνω των 65 προτείνεται το R-GEMOX, που είναι ένα λίγο πιο ήπιο σχήμα, με πλατίνα δηλαδή. Αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ, ουσιαστικά η τακτική είναι περίπου η ίδια σε ένα σύστημα που μπορεί να υποστηρίξει πάρα πολλές τέτοιες κυταρικές θεραπείες από πλευράς κλινών, γιατί στην Ελλάδα οι κλίνες που απαιτούνται για την οσυλία αυτών των ασθενών δεν αρκούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αγγελοπούλου, για την εξαιρετική, όπως πάντα και όπως μας έχετε συνηθίσει, ομιλία. Είναι πολύ ευίωνα τα αποτελέσματα αυτά για ένα λέμφωμα που στην ανθεκτική του μορφή ή στην υποτροπή του έχει πάρα πολύ δυσμενή έκβαση. Η επόμενη ομιλία μας αφορά το λέμφωμα του Μανδύα, ένα λέμφωμα το οποίο είναι σπανιότερο, γύρω στο 8 με 10% των λεμφωμάτων. Έχει μία ετερογένεια, αλλά χαρακτηρίζεται κυρίως από ένα πρότυπο πολλαπλών υποτροπών, όπου η κάθε υποτροπή είναι ακόμη πιο ανθεκτική στην επόμενη θεραπεία. Για να χαρακτηρίσουμε μία πρόταση τα λεμφώματα Μανδύα, θα δανειστώ μία έκφραση ενός συναδέλφου, ο οποίος είπε ότι έχουν όλα τα δυσμενή στοιχεία ενός λεμφώματος χαμηλής κακοήθειας και όλα τα δυσμενή στοιχεία ενός λεμφώματος υψηλής κακοήθειας, χωρίς να μπορούμε να πετύχουμε ύφεση. Η κυρία Χαντρινού, η Διευθύντρια της Αιματοσίας του Ιατρικού Κέντρου και Διευθύντρια της Β' Αιματολογικής Κλινικής,
θα μας αναπτύξει τα νεότερα δεδομένα επάνω στο λέμφωμα του μανδύα. Λένα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για τα νεότερα δεδομένα στα λεμφώματα του μανδύα. Είναι ένας σπάνιος τύπος λεμφώματος, αποτελεί το 6% των περιστατικών με β' non-Hodgkin λέμφωμα. Χαρακτηρίζεται από σημαντική ετερογένεια κλινική και βιολογική. Η μέση ηλικία είναι τα 60-70 έτη και επικρατούν οι άνδρες 3-1 σε σχέση με τις γυναίκες. Εμφανίζονται με γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, συχνά σπληνομεγαλία, 40% έχουν β' συμπτώματα, αλλά και πολύ συχνές εξολεμφαδενικές εντοπίσεις. Από τότε που αναγνωρίστηκε η νοσολογική οντότητα το 1994, είναι γνωστό για τη δυσμενή του πρόγνωση, με μία μέση επιβίωση τα 3-5 έτη. Η διάγνωση τίθεται με ιστολογική εξέταση ιστού, κατά προτίμηση βιοψία λεμφαδένα, σε ελευχαιμική εικόνα περιφερικού αίματος, η οστεομυελική βιοψία με ανοσοφαινότυπο, ανοσοϊστοχημία και φύς μπορεί να θέσει την διάγνωση με ασφάλεια. Οι περισσότεροι όγκοι έχουν την κλασική μορφολογία με μικρού και μέσου μεγέθους κύτταρα, με ανομοιογένεια του πυρήνα και ενίοτε εντομή. Εντούτοις τα κακοήθη κύτταρα αυτά μπορεί να παρουσιάσουν μία ποικιλία μορφολογικών χαρακτηριστικών, όπως πλειόμορφα, βλαστοειδή, μικρό κύτταρο σαν την χρόνια λεμφογενή λευχαιμία ή κύτταρο οριακής ζώνης. Υπάρχουν και σπάνιες μορφές που δεν είναι αρνητικά για την υπερέκφραση της κυκλίνης D1. Σε αυτή την περίπτωση η παρουσία του SOX11, η θετικότητα του SOX11 θέτει τη διάγνωση του κυττάρου μανδύα. Σε κάθε ιστολογική διάγνωση πρέπει να προσδιορίζεται ο μητωτικός δείκτης Q1-67, γιατί είναι σημαντικός προγνωστικός δείκτης, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Οι μοριακές βλάβες αφορούν είτε την ενεργοποίηση του κυταρικού κύκλου, είτε την απώλεια των μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA των κυττάρων. Η παρουσία μοριακών μεταλλάξεων μοριακών βλαβών με την μορφολογία και την κλινική πορεία του λεμφώματος μανδύα είναι μελετημένη και δεν θα παρουσιάσω πολύ αυτή τη διαφάνεια, αλλά θέλω να δείξω ότι οι μοριακές βλάβες με τη μορφολογία του κυττάρου και την κλινική πορεία συσχετίζονται. Επίσης, θέλω να πω ότι μερικά λεμφώματα μανδύα έχουν λευχαιμική εικόνα περιφερικού αίματος, χωρίς λεμφαδενοπάθεια, αλλά με σπληνομεγαλία και SOX11 αρνητικά. Αυτά έχουν ήπια κλινική πορεία, ενώ το κλασικό λέμφωμα μανδύα με Q1-67 με το τοτικό δείκτη κάτω από το 10%, SOX11 θετικό, έχει ήπια κλινική πορεία, αλλά η επιπρόσθετη παρουσία της μετάλλαξης του τύπου 53 ογκογονιδίου οδηγεί σε επιθετική εξέλιξη της νόσου. Έτσι λοιπόν συσχετίζεται η κλινική πορεία με τις μεταλλάξεις του νοσήματος. Όσον αφορά την πρόγνωση, διεθνή μοντέλα διαστρωμάτωσης κινδύνου περιλαμβάνουν, για το λέμφωμα μανδύα ειδικά, περιλαμβάνουν την ηλικία, την κατάσταση ικανότητας κατά ECOG, τα επίπεδα της LDH και τον αριθμό των λευκών. Ο συνδυασμένος MIPI περιλαμβάνει και τον δείκτη Q1-67, και σε αυτές τις περιπτώσεις οι ασθενείς, αντί για 3 κατηγορίες, χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: χαμηλού κινδύνου, ενδιάμεσα χαμηλού κινδύνου, ενδιάμεσα υψηλού κινδύνου και υψηλού κινδύνου. Ο πλήρης βιολογικός χαρακτηρισμός του κυττάρου του λεμφώματος μανδύα οδηγεί σε αξιόπιστη διαστρωμάτωση κινδύνου και πρέπει να περιλαμβάνει το μητωτικό δείκτη Q1-67 και το στοχευμένο γονιδιακό έλεγχο της μετάλλαξης τύπη 53. Σε πολυπαραμετρικές αναλύσεις, η ομάδα υψηλού κινδύνου του συνδυασμένου MIPI και η ομάδα του τύπη 53 με την τύπη 53 μετάλλαξη διατηρούν ανεξάρτητη προγνωστική αξία για τη συνολική επιβίωση. Το συνδυασμένο MIPI αποτελεί αξιόπιστο και αναπαραγώγημο προγνωστικό δείκτη στην εποχή της ανοσοχημειοθεραπείας και είναι χρήσιμο εργαλείο για την διαστρωμάτωση κινδύνου. Ο μοναδικός ισχυρός αρνητικός προγνωστικός δείκτης είναι η παρουσία της μετάλλαξης τύπη 53.
Η ευρεία χρήση όμως των τεχνικών ανίχνευσης της μετάλλαξης αυτής με NGS και RT-PCR παραμένει περιορισμένη παρά την προγνωστική της αξία. Εδώ με τη διαστρωμάτωση του κινδύνου οι ασθενείς low risk έχουν καλύτερη, πολύ καλύτερη επιβίωση και επίσης οι ασθενείς καλύτερη επιβίωση που κρίνονται κατάλληλοι για αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού βλέπουμε τις διαφορές ανάλογα με την διαστρωμάτωση κινδύνου. Στη θεραπεία του λεμφώματος μανδύα οι γενικές αρχές είναι μια θεραπεία εφόδου με νοσοκυμιοθεραπεία με σκοπό την ύφεση του λεμφώματος, μετά εδραίωση του αποτελέσματος και συντήρηση με ή όχι αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού με σκοπό την εκρίζωση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου. Οι μεταλλάξεις, η διαστρωμάτωση κινδύνου μας οδηγεί σε επιλογή ανάλογα με την διαστρωμάτωση κινδύνου στην επιλογή των θεραπευτικών, των θεραπευτικών μέτρων που έχουμε, την αυτόλογη μεταμόσχευση κυττάρων, την μεταθεραπεία θεραπεία μετά την ύφεση της νόσου, ανάλογα με την ελάχιστη υπολειμματική νόσο. Και για τους νέους ασθενείς που είναι κάτω των 65 χρονών και σε καλή φυσική κατάσταση, προτιμούμε την εντατική θεραπεία με σκοπό την μακροχρόνια επιβίωση. Η στρατηγική, βλέπουμε και περιμένουμε σε χαμηλού κινδύνου, χαμηλού φορτίου νόσου ασθενείς, είναι εφικτή. Η έφοδος με πρωτόκολλα που περιέχουν υψηλές δόσεις αρασιτίνης βελτιώνει την PFS και την overall survival και την αρνητικοποίηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου. Υψηλές δόσεις χημειοθεραπείας και στη συνέχεια αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών παρατείνουν την PFS και την overall survival και είναι η τρέχουσα θεραπεία εκλογής για τους νεότερους ασθενείς. Η συντήρηση με rituximab κάθε 2 μήνες για 3 έτη μετά την αυτόλογη μεταμόσχευση βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών. Οι ασθενείς που είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών αλλά σε καλή φυσική κατάσταση είναι υποψήφιοι για λιγότερο εντατική θεραπεία με σκοπό την ύφεση και την βελτίωση της επιβίωσης. Η μπορτεζομίμπη σε συνδυασμό με rituximab, κυκλοφοσφαμίδη και αρασιτίνη και πρεζολόν δείχνει καλύτερη επιβίωση σε σχέση με το R-CHOP και είναι μια καλή επιλογή για επιθετικά βλαστοειδή λεμφώματα σε μεγαλύτερους ασθενείς. Ο συνδυασμός rituximab πεταπουστίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συγκρίσιμα αποτελέσματα με το R-CHOP και έχει λιγότερες παρενέργειες σε αυτούς τους ασθενείς. Ο συνδυασμός πεταμουστίνης rituximab με ibrutinib πετυχαίνει μακρύτερες υφέσεις και μεγαλύτερο χρόνο μέχρι την επόμενη θεραπεία μετά την υποτροπή. Η συντήρηση με rituximab κάθε 2 μήνες μετά το R-CHOP και το PR βελτιώνει σημαντικά την PFS. Και η συντήρηση με rituximab και λεναλιδομίδη για 2 έτη μετά από R-CHOP και R με υψηλές δόσεις αρασιτίνης παρατείνει την PFS στους ασθενείς αυτούς. Στους μεγαλύτερες ηλικίες ασθενείς άνω των 65 που δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, ήπια υποστηρικτική θεραπεία, ανακούφιση των συμπτωμάτων και σχήματα με χλωραμπουκύλη, βενταμουστίνη, κυκλοφοσφαμίδη, πικριστίν ή υποστηρικτική θεραπεία. Τώρα στην υποτροπή του νοσήματος έχουμε και εδώ διάφορες θεραπευτικές επιλογές που εξαρτώνται από την ηλικία του ασθενού, στη φυσική του κατάσταση και το πόσο σύντομα έχει γίνει η υποτροπή. Η υποτροπή σε λιγότερο από 24 μήνες από την προηγούμενη θεραπεία, ένας αναστολέας μπουτών κοινάσης, είναι μια καλή θεραπευτική επιλογή. Άλλες θεραπευτικές επιλογές με κυταρικές θεραπείες ή στοχευμένες θεραπείες. Έτσι λοιπόν στην υποτροπή έχουμε ή αναστολής μπουτών κοινάσης ή κυταρικές με αμφιδικά αντισώματα ή όπως είπε και η κυρία, παρουσίασε πολύ καλά η κυρία Αγγελοπούλου τις θεραπείες αυτές με μονοκλονικά αντισώματα ή κυταρικές θεραπείες. Ανοσοχημειοθεραπεία είναι η προτινόμενη επιλογή σε υποτροπή μετά από μακρά ύφεση, ανάλογα βέβαια με τη φυσική κατάσταση του ασθενού, στην ηλικία, συνοσηρότητες και προηγούμενη θεραπεία. Θεραπεία με αναστολής μπουτών κοινάσης στην πρώτη υποτροπή υπερέχει της ανοσοχημειοθεραπείας διάσωσης
στην πρώτη υποτροπή όταν έχει γίνει σε λιγότερο από 2 έτη. Η λεναλιδομίδη με ή χωρίς ρητούξιμα επίσης πετυχαίνει ανταποκρίσεις. Σε υποτροπή μετά από χορήγηση αναστολέων πρωτών κοινάσης, τα κάρτη σέλς είναι νέα θεραπεία εκλογής στους κατάλληλους ασθενείς. Η θεραπεία συντήρηση με ρητούξιμα μετά από νοσοχημειοθεραπεία διάσωσης οδηγεί σε βελτιωμένη PFS και είναι μια επιλογή. Αν δεν γίνει μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση ως θεραπεία πρώτης γραμμής, οι επιλέξιμοι ασθενείς θα πρέπει να λάβουν μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση, αφού έχει επιτευχθεί εκ νέου ύφεση της νόσου μετά την υποτροπή. Νέοι και φύτα ασθενείς με υποτροπή, μετά από μεγαθεραπεία, high dose θεραπεία και αυτόλογη, θα πρέπει να οδηγούνται σε αλλογενή μεταμόσχευση, εφόσον υπάρχει συμβατός δότης. Νεότερα φάρμακα όπως τα αμφιδικά αντισώματα και μη ομοιοπολική αναστολή της βρουτών κοιτάσης πετυχαίνουν υφέσεις μετά την αποτυχία των ανασταλτών της βρουτών κοιτάσης. Συμπερασματικά, η ύπαρξη αποτελεσματικών καινοτόμων φαρμάκων για το λύμφωμα μανδύα αλλάζει ριζικά το θεραπευτικό τοπίο. Προσεκτικά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες είναι απολύτως απαραίτητες για τον καθορισμό της βέλτιστης σειράς χορήγησης των διαθέσιμων παραγόντων, την εξατομίκευση της θεραπείας, την ανάδειξη ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπευτικών συνδυασμών και την προώθηση των νέων παραγόντων σε προημότερα στάδια του θεραπευτικού σχεδιασμού. Η απόκτηση τεκμηριωμένης γνώσης αναμένεται να παρατείνει περαιτέρω την επιβίωση των ασθενών και ενδεχομένως να συνεισφέρει στην ανακάλυψη στρατηγικών που θα μετατρέψουν το λεύφωμα μανδύα σε μακροχρόνια νόσο ή ίαση. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω την κυρία Χανδρινού για την εξαιρετική ανάλυση που μας έκανε σε ένα τόσο δύσκολα διαχειρίσιμο λέμφωμα όπως είναι το λέμφωμα μανδύα. Πρέπει να κρατήσουμε συμπερασματικά ότι η θεραπευτική στρατηγική πρέπει να οργανώνεται από την αρχή για να περνάμε πολύ σύντομα στις θεραπείες επόμενης επιλογής μετά την υποτροπή του νοσήματος. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις, απορίες από τους παρευρισκόμενους. Κύριε καθηγητά. Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω τη κυρία Γνωβούλ και τη μίλησα εκεί, γιατί το κάθε σέλσο νομίζω ότι είναι μια επανάσταση στην θεραπεία των λαπομάτων και δηλαδή λάσερ μπαίνει και στους συμβαγείς όγκους, ας πούμε, τους όρκους. Το κόστος πρέπει να είναι φοβερά υψηλό. Είναι υψηλό. Είναι πολύ υψηλό το κόστος. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι. Γιατί το προϊόν το ίδιο είναι πολύ ακριβό, δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στους 200.000, αλλά είναι και η νοσηλεία των ασθενών που πρέπει να προσθεθεί σε αυτό. Και, από ότι και γι' αυτό γίνεται προσπάθεια σε πολλά κέντρα του εξωτερικού να φτιάξει το κάθε κέντρο τα δικά του καρτί. Δηλαδή να τα τροποποιήσει γενετικά, αν έχει το βέκτορα μπορεί να το φτιάξει το καρτί ή να το χορηγήσει. Ας πούμε στην Ισπανία και στην Αγγλία το κάνουν. Εσείς εδώ το έχετε εφαρμόσει καθόλου? Έχουμε 2 ασθενείς βάλει μέχρι στιγμή. Και το κόστος θα είναι υψηλό, φαντάζομαι. Δεν είναι γνωστό, είναι ακόμα το κόστος. Γιατί είδα στην Αμερική για κάποια περιστατικά χτίζαν πάνω από 100.000 δολάρια. Ναι, είναι γύρω. Πρέπει να είναι για να γύρω στα 200. Και χρειάζεται ευθύνη. Κοίτα, να ρωτήσω την κυρία. Κύριε Πολύσο, παρακαλώ. Αγγελοπούλου. Αυτούς τους 2 ασθενείς τους πληρώνει η ΕΟΠΗ? Ναι. Πρέπει να περνάει η έγκριση από το ΣΥΠ. Όταν δηλαδή παραπέμπεται ένας ασθενής στο κέντρο και εμείς τον εξετάζουμε και τον δεχόμαστε ότι όντως είναι υποψήφιος, μετά υποβάλλουμε εμείς την αίτηση στο ΣΥΠ, στην Επιτροπή Ελέγχου, όπου από εκεί εγκρίνεται και αφού γίνει αυτό, πρέπει να περάσει από επιστημονικό, από διοικητικό, ακριβώς επειδή είναι πανάκριβη θεραπεία. Έχει μία δηλαδή γραφειοκρατία και διαδικασία, δεν είναι απλό. Και γι' αυτό πρέπει κανένα να είναι πολύ προσεκτικό σε ποιου ασθενεί θα επιλέξει. Να επιλέξει αυτού που θα του ωφελήσει και όχι απλά επειδή υπάρχει ω μόδα. Εσεί μιλήσατε για μία κατηγορία λεφωμάτων που είναι βέβαια τα πιο ας πούμε, δύσκολα στην αντιμετώπιση. Σε ήπιε κατηγορίε, στα low grade. Όμως να το εφαρμόζετε αυτό. Έχουν ένδειξη και στα λεμφοζυδιακά λεμφώματα
το ζώδι λεμφώματα, στην τρίτη γραμμή θεραπεία στο ένα προϊόν και στην τέταρτη γραμμή θεραπεία στο άλλο προϊόν. Και στο λέμφωμα από τα κύτταρα του μανδύα έχει επίσης ένδειξη. Εκτείνονται οι ένδειξη. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Ναι, κύριε Πολύ. Να σχόλιο. Θα κάνω ένα σχόλιο πάλι. Αυτό δηλαδή το που λέμε κυταροκίν στόρμ που λένε, το είχαμε δει παλιά με την Ιντερλευκίνη, όταν δίδε το μεγάλο ιστός Ιντερλευκίνης, που έκανε καπίλα λήψη. Ναι, καπίλα λήψη. Που άνθρωποι πηδάγαν από τα παράθυρα ψυχιατρικές και νευρολογικές διαταγές. Ο Ρόζενμπεργκ το έχει εκτιμήσει. Ήθελα να ρωτήσω τώρα για αυτή την, για τα CAR αυτά. Είναι δηλαδή εξατομικευμένα, δεν είναι ότι τα λεμφοκύτταρα του ασθενούς είναι αυτά. Ναι, βέβαια. Άρα έχει μεγάλη σημασία να μην κάνεις αυτό που λέμε lymphocyte depletion, δηλαδή να μην αδειάσεις τον ασθενή, δηλαδή over treatment, θα βγάλει άχρηστο την επιβεβαιότητα. Ακριβώς, πρέπει να το δώσεις νωρίς και να μην δώσεις θεραπείες με μπενταμουστίνη. Όπως και πριν τη συλλογή των λεμφοκυττάρων, οποιαδήποτε κορτιζόνη έχεις δώσει πρέπει να απέχει τουλάχιστον 7 ημέρες για τους ίδιους λόγους. Το αναφέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είδα που δεν το ήξερα αυτό. Να δίδεστε 3 χρόνια το rituximab maintenance. Ναι, στο λέμφωμα μανδύα. Γιατί το ξέραμε για τα λόγωρα λιμφώματος, ας πούμε, που το δίναμε. Δίναμε θεραπεία και ακολούθησε για 2 χρόνια δίναμε ένα δίμηνο. Ναι. Τώρα εφαρμόζεται και σε αυτό. Στο λέμφωμα μανδύα. Είναι εκτός ένδειξης, αλλά το ζητάμε και παίρνουμε έγκριση. Και παίρνουμε έγκριση. Αυξάνει και τη συνολική επιβίωση, όχι μόνο την διεύθυνση. Ναι, καλά. Ναι. Ότι είναι ένα φάρμακο που άλλαξε την ιστορία των λεμφωμάτων, δεν το ζητάμε. Θα ρωτήσω την κυρία Χαβρινό. Ναι, κυρία Πολύζο. Αυτά τα μπρούτονς, είναι ακριβά φάρμακα. Ακριβά είναι, αλλά όχι πολύ ακριβά. Σε σύγκριση δηλαδή με ένα. Με θεραπεία κάτι σέλσι. Ναι, αλλά είναι μακροχρόνια η χορήγηση. Δεν είναι το κόστος αυτό καθ' αυτό περσέα, αλλά το γεγονός ότι είναι συνεχιζόμενη θεραπεία. Είναι και ένα μεγάλο δίλημα που υπάρχει τώρα και στην χρόνια λυμφική λευκαιμία μεταξύ της μπρούτη κοινάσης και τη BCL του παράγοντες. Κυρία Γελοπούλου, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, να πω. Παρακαλώ, κύριε Ηλιάκη. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ναι. Κύριε Γελοπούλου, η ένδειξη, αν πιστεύει στην πραγματικότητα ότι προσθήκη του πόλεμου στην πρώτη γραμμή στου ασθενεί που είπατε, αξίζει τον κόπο από όλε τι επόψει οικονομικά ή όχι. Δηλαδή, το πόλεμο CHP σε σχέση με το παραδοσιακό αξό, γιατί από ό,τι είδα, η καμπύλη η όδη προ τα βάλια είναι ίδια και το άλλο είναι investigator estimated PFS, δηλαδή πολύ υποκειμενικός παράγοντας PFS για να χρονεθεί. Αν εσείς το εφαρμόσετε στους ασθενείς, εσείς σκοπεύουμε να το εφαρμόσετε με βάση τα κριτήρια της εταιρείας. Σκοπεύουμε να το εφαρμόσουμε σε αυτούς μόνο που πληρούν και τα δύο. Okay. Α, και τα δύο. Okay. Ή το ένα ή το άλλο και τα δύο. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά. Αν έχετε τελειώσει, εγώ να... Έχω μια πολύ, πολύ γρήγορη ερώτηση στην κυρία Γελοπούλου και σχόλιο περισσότερο ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με CAR-T-cell και υποτροπιάσουν, γιατί είναι και αυτό το ενδεχόμενο, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αλλογενή μεταμόσχευση μετά αν βρεθεί εδώ της συμβατότητας. Αλλά μπορεί να βάλουν και με ειδικά. Κύριε καθηγητά. Εγώ να σας συγχαρώ για εξαιρετικές παρουσιάσεις που τις καταλάβαμε και οι μη ειδικοί πάνω στο θέμα. Ειλικρινά ήταν πολύ υψηλό επίπεδο η σημερινή εκδήλωση και να κάνω μια αφελή ερώτηση. Επειδή βλέπω ότι το PFS παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή κατάταξης των ασθενών, είναι αρκετά σκληρός δείκτης που να μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Σε σχέση με τη συνολική επιβίωση. Σωστά, ναι. Μετάτε, ναι. Στο συγκεκριμένο λέμφωμα, ναι. Ναι. Γιατί ουσιαστικά αυτοί που υποτροπιάζουν μετά αποθνίσκουν κιόλας επειδή είναι ένα επιθετικό βήτα λέμφωμα. Ενώ δεν ισχύει το ίδιο και τα χαμηλής κακώς. Αυτό το νόσημα είναι ένα surrogate marker της overall survival.
μέχρι σήμερα αυτό όμως, και είναι πολύ σωστή η παρατηρήσή σας, μπορεί με αυτές τις νεότερες θεραπείες να αλλάξει, επειδή διασώζονται. Γιατί αυτοί οι ασθενείς, όταν έχουν ένα PFS event, δεν διασώζονται μετά από εκεί και πέρα. Υπό αυτήν την έννοια χρησιμοποιούμε το PFS. Ναι, αυτό ναι. Βλέπουμε και πολλές φορές να έχουμε μία βελτίωση στο PFS χωρίς να έχουμε το στόβερο survivor. Αλλά όπως προανέφερα και εγώ πολύ σύντομα στην αρχή, οι ασθενείς αυτοί με το υποτροπιάζουν ή πρωτοπαθώς ανθεκτικό λέμφωμα, αν δεν ανταποκριθούν στη θεραπεία, είναι εξαιρετικά βραχής ο βίος. Με τρεις μήνες. Τρεις μήνες. Κύριε Πολύζα. Το FDA, μνήμη έγκριση για ένα φάρμακο, στηριζόμενο μόνο στο PFS. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ανάλογα βέβαια και με το νόσημα. Συνήθως, ναι, αμέσως δίνει. Ναι, το FDA. Είναι σημαντικός παράγοντας. Ευχαριστούμε και πάλι και για την προσοχή σας και τους συμμετέχοντες για την εξαιρετική παρουσίαση.